Η διεθνή κοινότητα αντιμετωπίζει μια μέγιστη πρόκληση ασφάλεια στην περιοχή τη Ερυθρά Θάλασσα και του κόλπου του Άντεν. Οι επιθέσει σε εμπορικά πλοία από ομάδε ενόπλων, από ντρόουνς και πυράβλους αποτελούν τεράστια απειλή κατά ανθρώπινων ζώων, τη διεθνού ασφάλεια και σταθερότητα, τη παγκόσμια οικονομία και τη ευημερία των πολιτών. Η Ελλάδα, η χώρα με τον μεγαλύτερο ποντοπόρο στόλο, έχει πρωταρχικό συμφέρον για την διατήρηση της ελευθερίας των θαλασσίων οδών και της προστασίας της ζωής των ναυτικών. Κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ζήτησα από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, και από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντινάβαρχο Ιωάννη Δρυμούση, να συμμετάσχει φρεγάτα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην πολυεθνική επιχείρηση Prosperity Guardian για την προστασία των εμπορικών πλοίων, της ζωής των ναυτικών, της παγκόσμιας οικονομίας. Για το θέμα αυτό, ενημέρωσα επίσης κατά την τελευταία μου επίσκεψη στο Κάιρο, την Αιγυπτιακή πλευρά. Είναι αυτονόητο ότι η φρεγάτα, η οποία θα συμμετάσχει στην επιχείρηση, διαθέτει τα αναγκαία μέσα αυτοπροστασίας.